και η βόλτα που έκανε χθε το απόγευμα ένα 25χρονο ηρακλιώτη στον ορεινό Μιλοπόταμο, καθώ τα ναρκωτικά που είχε στο αυτοκίνητό του και μάλιστα σε κοινή θέα, όχι μόνο ανέτρεψαν τα σχέδιά του, αλλά τον οδήγησαν τελικά ενώπιον τη δικαιοσύνη, αντιμετωπίζοντα κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα. Ο 25χρονος που ποτέ στο παρελθόν δεν φέρεται να είχε απασχολήσει τις αρχές, κινούνταν με το αυτοκίνητό του στον επαρχιακό δρόμο των Ανογίων με τη συσκευασία των ναρκωτικών που ξεπερνούσε το 1 κιλό, να ήταν τοποθετημένη στο κάθισμα του συνοδηγού. Ξαφνικά, όταν είδε μπροστά του τον μπλόκο των αστυνομικών, τότε μέσα στον πανικό του φρόντισε να ξεφορτωθεί από το παράθυρο τα ναρκωτικά, με την ελπίδα πως η κίνηση του αυτή δεν θα γινόταν αντιληπτή. Οι αστυνομικοί όμως όχι μόνο είδαν τον άντρα να πετά από το παράθυρο τα ναρκωτικά, αλλά βρήκαν και στο δρόμο τη συσκευασία που περιείχε ένα κιλό και 500 γραμμάρια κάναβης. Μάλιστα, όταν τον ακινητοποίησαν για να τον ελέγξουν, στην κατοχή του βρέθηκε και το χρηματικό ποσό των 110 ευρώ, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο, τα οποία και κατασχέθηκαν. Οι αστυνομικοί κατέσχισαν επίση και το ταχύ επιβατικό αυτοκίνητό του μέσω μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, ενώ αυτό που ερευνούν τώρα οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνου είναι εάν είχε προμηθευτεί τα ναρκωτικά από άλλο πρόσωπο ή αν επρόκειτο να τα πουλήσει σε άλλο άτομο. Ωστόσο, ο 25χρονο με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρο του παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, ενώ μετά την ποινική δίωξη που του άσκησε ο εισαγγελέα, ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο στην ανακρίτρια Ρεθύμνου.